Η προσαρμογή στο δυτικό τρόπο ζωής μπορεί να κατάργησε τις τελευταίες δεκαετίες τον καμπινέ, το αποχωρητήριο ή αλλιώς το μέρος, όμως ακόμα και σήμερα, όσο απίστευτο και να ακούγεται, 43.046 σπίτια κριτικών διαθέτουν τουαλέτα εκτός σπιτιού. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα στη σύγχρονη πλέον εποχή με τη βούλα της Ελστάτ. Φτώχεια. Δηλαδή, έχουν τις τουαλέτες ακόμα έξω, μπορούν να έχουν τις στοιχειώδεις ανάγκες στο σπίτι τους. Φτώχεια είναι. Ή αν έχετε φέρνει όλα και τις τουαλέτες να μην είναι στα σπίτια μέσα και τα πάντα. Η ανέχεια όπως τα έχουν κάνει. Πώς δεν έχω δει. Αυτά που είναι μεσοχαλασμένα και αυτά που δεν κάθονται άνθρωποι. Αυτά ενδεχομένως. Μεγάλη φτώχεια. Μόνο αφήσουν τα ψώματα και να δώσουν λεφτά στους ανθρώπους. Και μην τα τρώνε μεταξύ των. Να κάνουν και μια τουαλέτα οι άνθρωποι. Σε αρκετά χωριά της Κρήτης και κυρίως στα ορεινά, η τουαλέτα εντός σπιτιού θεωρείται ακόμα και σήμερα πολυτέλεια. Ενώ στη διάρκεια του ρεπορτάζ καταγράψαμε παλιά κατοικίσιμα σπίτια τα οποία δεν διαθέτουν τουαλέτα εντός σπιτιού. Τι να σχολιάσω, δεν έχει σχόλιο αυτό το πράγμα. Έχει παλιό σπίτι που δεν έχει. Γεμάτο τουαλέτες τα χωράφια. Όταν ήμουν μικρή, ναι, υπήρχαν τουαλέτες έξω. Το σκεφτόσασταν πολύ να πάτε τουαλέτα όταν έβρεχε. Μόνο το βράδυ. Το βράδυ που έκανε κρύο. Στην Αλβανία οι τουαλέτες είναι πάλι απ' έξω. Ναι, αμέ, είχε έξω, είχε μέσα. Έχει πάνε οι άνθρωποι στα χωράφια, έχει διάφορα πράγματα. Μεγαλύτερη σε ηλικία γυρίζουν τον χρόνο πίσω, οπότε οι καταστάσεις ήταν ακόμα πιο δύσκολες και σε ό,τι αφορά την τουαλέτα. Στα χωράφια δεν κάτυχαν τουαλέτες, είχαν στη στάβλου και κατούσαν μέσα στη στάβλου. Οι γυναίκες και οι άντρες γύρω το χωριό. Καταρχήν δεν υπήρχε νερό, αποχετεύσεις δεν υπήρχαν για να ανοίξει το καζανάκι και να ρίξει νερό. Και γι' αυτό το λόγο τα κάνανε έξω, βάναμε τον κουβά μια ολιά νερό, το πετούσανε και τελείωνε. Στον αντίποδα υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που κατάφεραν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μελών των οικογενειών τους, έχοντας το δικό τους κλειδί τουαλέτας. Εγώ στο σπίτι έχω τα τρεις. Τι πολεμώ να κάνω άλλη μια στο εσένα υπόγειο. Εμένα όποιος δεν πειράξει χάρη την τουαλέτα μου. Τι κλειδώνετε την τουαλέτα σας? Ναι. Δεν τόλμα άνθρωπος, δεν σημώσει. Ο αριθμός των 43.000 σπιτιών τα οποία δεν διαθέτουν εντός τουαλέτα στο νησί μας προκαλεί ζάλι, με τις απόψεις ωστόσο να διήστανται. Υπερβολικό είναι. Τώρα έχουμε όλη τουαλέτα. Όλη τουαλέτα, αποχαιτέτες, όλα είναι εντάξει. Καλή ζωή, αλλά δύσκολη. Το οικονομικό. Τα πρώτια κατέχει ο Δήμος Ανογείων. Από τα 1072 σπίτια, τα 370 στερούνται τις στοιχειώδεις αυτές υποδομής. Στο Δήμο Βιάνου καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία, καθώς 1829 από τις 5.341 κατοικίες είτε έχουν εκτός σπιτιού τουαλέτα είτε δεν διαθέτουν καθόλου. Εδώ βλέπουμε μια παλιά τουαλέτα σε ένα σπίτι το οποίο εγκαταλείφθηκε στην πορεία. Χωρίς την πολυτέλεια τουαλέτας εντός σπιτιού είναι 18.686 κατοικίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 7.565 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 7.143 στον νομό Ρεθύμνου και 9.662 στον νομό Χανίων.